καθή. Συνεδριάζουν αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες για την έκτη δόση στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο κούρεμα του ελληνικού χρέους. Το κούρεμα το οποίο δεν θα γίνει σε όλο το χρέος. Ναι. Τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει αυτά, ναι. Η αντίστροφη μέτρηση για τη λύση που θα επιλεγεί τελικά για το ελληνικό χρέος έχει ήδη ξεκινήσει. Βαθύ κούρεμα και παιχνίδι με τη φωτιά. Σε λίγο θα δείτε και τύπο Παπανδρέου και τύπο Σαμαρά. Η Τρόικα πιέζει, εξακολουθεί να πιέζει και όλα είναι στον αέρα. Να αρχίσω να λέω για κουρέματα, ξυρίσματα. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα. Εδώ είμαστε. Κουρεμένοι και δυο. Γυρνάσαι, παρακαλώ. Φτάσαμε. Φτάσαμε. Εδώ είναι που είναι στο λεωφορείο, κατεβείτε, φτάσατε κυρία μου. Δεν έχει παραπέρα. Καλέ, εδώ ήτανε, ναι. Φτάσαμε. Οι εθνοσωτήρες της 21ης Ιουλίου μας οδηγήσαν στον γκρεμό της ιστορίας. Και ο γκρεμός, κυρία μου, έχει μόνο ένα όνομα. Γκρεμός. Δεν έχει άλλο όνομα γκρεμός. Γκρεμός. Βγήκε ο μέγας εθνοσωτήρας του έθνους. Στόχος μας ήταν και είναι σήμερα. Στόχος μας. Να πετύχουμε ελάφρυνση του βάρους του χρέους. Του χρέους του παρελθόντος που βαραίνει τις πλάτες. Αυτό κατάλαβε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός κατάλαβε αυτό. Αυτό κατάλαβε. Ότι θα μας κάνουν ελάφρυνση. Ότι θα μας κάνουν τα 3-2. Αυτό κατάλαβε. Και τώρα το είδες το βάρος εσύ, του χρέους. Τώρα ανέβηκε στη ζυγαριά. Όλοι ξέραν ότι το χρέος αυτό δεν βγαίνει. Είχαμε ανέβει από την αρχή απάνω και είπαμε δεν. Και τώρα πήγαινες μόνος. Είχες βάλει τον Παπα-Κωνσταντίνο παραμάσκαλα, οι δυο σας, στην οδό της σωτηρίας. Και από κάτω οι βουλευτές να υπογράφουνε. Βρε Γιώργο μου, σου λέγανε. Βρε Γιωργάκη μου, σου λέγαμε. Βρε παιδί μου, χρυσό, μας γάνιασες. Οδηγούμαστε, Γιωργάκη μου, με μαθηματική ακρίβεια στη χωροκοπία. Ποιον άκουσες, κανέναν. Άκουγες αυτή την εσωτερική φωνή που αυτοί που ακούνε οι υπερπατριώτες. Που ξαφνικά όλοι οι άλλοι δεν υπάρχουν. Ξαφνικά γίνεται η δημοκρατία του ενός. Δεν μπορεί κανείς άλλος να κυβερνήσει ποτέ τη χώρα. Μόνο αυτή. Και φτάσαμε εκεί που λέγανε οι Κασάνδρες. Όλο αυτό δεν έλεγε οι Κασάνδρες. Πού λοιπόν οι Κασάνδρες λέγανε ψέματα όλο αυτό τον καιρό, γιατί εσύ έκανες τη χάρη της Κασάνδρας και πήγες και δεν πήγαινες καπαλού. Λέγανε οι Κασάνδρες χρεοκοπία, πήγαινε εσύ αλλού. Πήγαινε στο Κίεβο, πήγαινε καπαλού. Αυτοβαφτίστηκε σωτήρας, διέλυσε τη χώρα, έκανε τους ανθρώπους να αισθάνονται ένοχοι γιατί βγάζουν 1500, γιατί βγάζουν 2000, γιατί βγάζουν 800. Έκανε σύνδημα ότι όσο λιγότερο, τόσο καλύτερα. Γιατί είχαν καλομάθη, λέει, οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί. Έβλεπες ανέργους να αυξάνονται, μετανάστες να φεύγουν, με τα μαγαζιά να κλείνουν και εσύ έλεγες είμαστε στο σωστό δρόμο. Αν είμαστε στο σωστό δρόμο, τότε γιατί μας ξεφτυλίσαν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και μαζί με σένα και εμάς όλους και βγήκανε. Je n'ai pas le souvenir que la chancelière Merkel et moi, nous étions déjà aux responsabilités au moment où tous ces pays ont choisi d'être endettés et même au moment où il a été décidé de faire rentrer en Europe. Δεν ήταν, λέει, να μπούμε στην Ευρωζώνη. Μπήκαμε με ψέματα. Όχι, δεν φταίει γι' αυτό. Γι' αυτό φταίει ο Σιμίτης. Μη στα ρίξουμε όλα σε σένα. Es muss dann auch klar sein, dass ein Land, das diesen Prozess durchlebt, ein Stück weit von außen. Δες με τι τρόπο μιλάει. Με τι πλήρη απαξίωση. Και το χειρότερο είναι ότι ενώ αυτή την ώρα θα έπρεπε όλοι οι Έλληνες να είμαστε δίπλα σου, γιατί μαζί με σένα ξεφτιλιζόμαστε όλοι μαζί. Είναι τέτοια η οργή του κόσμου από τα ψέματα που έχεις πει που δεν μπορούνε και θέλουνε. Και κάνεις πως δεν ακούς και πως δεν καταλαβαίνεις αυτά που λέει η Μέρκελ. Το πακέτο της 21ης Ιουλίου βασίστηκε σε βεβαιασμένες εκτιμήσεις και λάθος πληροφορίες. Δεν ισχύει 21η Ιουλίου. Γιατί είστε ψεύτες, λέει, και τις δώσατε λάθος πληροφορίες. Και σε πετάει σαστημένη λεμονόκοπα στην ιστορία. Και είναι ζήτημα, κυρία μου, αν επιστρέψουμε στις αγορές το 2021. Και εσύ ακόμα τώρα λες δίνω μάχη. Τι μάχη δίνεις, η μόνη μάχη που δίνεις είναι για να σωθείς από τα ψέματά σου. Αυτή είναι η μόνη μάχη που δίνεις. Δεν υπάρχει. Ξεκινήσανε σήμερα το τελικό στάδιο μιας πολύ δύσκολης διαπραγμάτευσης. Αχ, διαπραγματεύεται. Διαπραγμάτευση. Πιπέρι θα το βάλω στο στόμα. Πιπέρι. Διαπραγματεύεται. Ότι πάει και κάνει το σκληρό. Και λέει, σου σαν τον. Που ο Χατζηχρήστος δεν ήταν. Πιάσε με κιόλα. Έτσι είναι γιατί είναι εγώ. Πιάνε με, κατάλαβες. Έχει το Βενιζέλο που είναι χειροδύναμος, πια έτσι.
Πήγε στη Γερμανία ο Ζήκος. Διαπραγματεύεται ο Ζήκος, γιατί εμείς είμαστε και... Έτσι. Τι διαπραγματεύεσαι, Έρμη. Ζήτησες εσύ κούρεμα. Σου είπαν κάτσε κάτω, σε κουρέψω. Σε έχουν εκεί και σε κουρεύουν. Και κάθε τόσο λες, άσε λίγο αυτό μια φαβορίτα. Σου διορίζουν γερμανική κυβέρνηση στη χώρα. Τα πόμολα θα ανοίγετε από τις πόρτες για να περνάνε. Υπουργοί παρά το πόμολο είστε. Πρωθυπουργοί άνευ χαρτοφυλακίου και άνευ αξιοπρέπειας είστε. Διαπραγματεύεσαι. Διαπραγματεύεσαι τον όλεθρο. Ό,τι είπες ότι δεν πρέπει να γίνει στον τόπο, όχι μόνο συνέβη, το χειρότερο το πραγματοποιήσεις εσύ. Βρε, όχι κούρεμα. Από τρίγους θα μας κάνουν. Χαλάω θα μας κάνουν. Αφήστε το σε μένα. Αφήστε το σε μένα. Εν τω μεταξύ, όπως είναι μέσα στη σύγχυση, ο Παπανδρέου χάνει πλέον σελίδες, δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται. Διαβάζει το μυαλό του στο χρέος, πώς θα γίνει, τι θα πει, του φεύγουν και σελίδες. Και έτσι του φύγει η σελίδα, δεν έχει επικοινωνία, μην νομίζεις. Να διώξουμε από μέσα μας εξαρτιασιακές δομές που υπερδιπλασίασε το χρέος. Είναι η πιο ακριβοπληρωμένη από μια πλήρης ανομία και ατιμωρησία που επικράτησε στη χώρα για χρόνια. Όχι να δει πώς μπορεί με την αξία του που ξέρουμε ότι ο Έλληνας, ο νέος, έχει σήμερα να μπορεί με τα δύο του, δικά του πόδια να σταθεί. Απέναντί μας όλες τις δυσκολίες βρήκαμε μπροστά μας που θα μπορούσε να βάλει ο νους. Δικά μας προβλήματα, παθογένειες χρόνων, θεσμικά ανοπλήρωτη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έθνο μας όμως... Πήδηξε σελίδα εδώ. Δεν έχει επαφή, δεν είναι ότι του δώσω μπροστά. Αν του δώσει άλλη σελίδα, μπορεί να διαβάσει τηλεφωνικό κατάλογο, να διαβάσει αυγά, γάλα, ρύζι, καμπά, ό,τι του βάλει. Δεν έχει. Εσύ βάζει και αυτό λέει. Αυτό δεν είναι φωτοτυπικό, παιδί μου. Ζεν, ζεν, ζεν. Ό,τι βλέπει, λέει.